Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Πάμε, Τάση. Επιτέλους ξεκίνησε. Τη χαρά μου, σας βλέπω. Χορεύει και η Σάσα. Πήρε φορά από τη χθεσινή. Λοιπόν, έλα, Δημητράκη, να καλύπτω τα ακούσε. Λοιπόν, είχαμε πρεμιέρα. Χλιαρά τα πράγματα. Κλασικά. Ηρωνία της Ζέτας στο Λάτσιο. Ναι, αλλά έκανε πολύ καλά νούμερα. Ναι, εντάξει, χτύπησε και 50 στα νεανικά και 47. Δεν έχει να κάνει. Εγώ σου λέω τι είδαμε. Το περιμέναμε πώς και πώς. Δεν είχε τίποτα άλλο χθες. Είναι ωραίο να υπάρχουν ζωντανά προγράμματα. Δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο. Τι ήθελε να κάνει, δηλαδή, τι διαφορετικό ήθελε να κάνει. Δεν ξέρω, παιδί, με εμένα θα μ' άρεσε η Ζέτα, επειδή το κάνει χρόνια αυτό, να ξεφύγει λίγο από το κοινό. Εγώ προτείνω κάτι. Να δούμε λίγο για να καταλάβουμε, γιατί εγώ δεν το είδα χθες όλο. Όχι, δεν μ' αρέσει που από πριν δηλαδή. Εγώ το είδα. Θα μου άρεσε λίγο προσωπικά να ξεφύγει από το κοινό. Εσύ φαίνεται ότι διαφορετικό έκανε. Το μαλλί έτσι. Σας έχει δίκιο τώρα. Λοιπόν, εγώ λέω να το δούμε και μετά θα πούμε όλη την άποψή μας. Όταν άμα θέλουμε μπορούμε να θάψουμε κιόλας. Δεν αλλάξει. Τη γνώμη μου είπα. Δεν θα μας θυμώσει εδώ πέρα. Αυτό τελειώσανε με τις παρουσιαστές. Μας θυμίζουν τους συνεργατές. Τελειώσανε αυτά. Και τι να πούμε, μπράβο. Κάτσε το κομμάτι στο ραβανί τώρα, έτσι. Είναι όλα και όλα δύο. Όποιος πειράξει την εποτελεία θα κάνει κάτι μαζί. Τελειώσανε τα βίσματα. Ήρθανε τα βίσματα και οι παρουσιάστρες να φάτε την αραβανί. Καλά σας λέει. Και από εδώ να τη φάτε. Πού να τη φάτε. Ανοίξτε από το Blue Sky να φύγει από όλα τα κανάλια. Δεν γίνεται. Ηρέμησε, Δημητράκη, μου ευχαριστώ για την υποστήριξη. Αχ, Δημήτρη, ηρέμησε. Θα τα δούμε. Θα το δούμε τέλος πάντων. Το σκετσάκι θα φτιάξουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ο Γιάννης Λάτσιος θα μας πει κάτι. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω πάρει πολλά κιλά γιατί έτρωγα όλο το καλοκαίρι μαζί σας. Ναι, είναι πολλά τα γεύματα, όντως. Πολλά τα γεύματα. Πραγματικά. Πού να ξέρουν ότι δεν μου μιλάγατε. Οπότε τα ψέματα ξεκίνησαν με το καλησπέρα. Δηλαδή δεν προετοιμάστηκα γι' αυτό. Όπως σας βλέπω, νομίζω ότι λείπει μία ακόμη γυναικεία παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύνολο 32 βαθμοί. Μέχρι στιγμής είστε πρώτοι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ότι δεν το πιστεύω και θέλω να κάνω σίσα μου. Λες να το πάμε στο 12, μιας και βάζεις εύκολα εσύ το 10. Ξέρετε, και αν το βάλουμε στο 15, μετά θα ζητάνε να το βάλουμε στο 20. Θυμάστε ότι στο δημοτικό είχαμε άριστα το 10, στη γυμνάσια είχαμε γυμνάσιο και ψηλή και τώρα στο 20. Εσείς είχατε το 10. Στο δημοτικό. Είπατε είχαμε. Όχι, εγώ στο δημοτικό είχα άριστα και είχα γάμα. Αχ, μου φαν κάτι πολύ ωραίο. Πηγαίνατε και Σάββατο σχολείο, ε. Ήταν το πιο αδύνατο ζευγάρι που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Εγώ οφείλω να το πω. Για να πάει καλά. Βάνα μου, το περίμενα τόσο καιρό αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ποπομέρι, χτυπάει το άλλο ποπομέρι. Σκέψου, αυτά είναι τα δύο ποπομέρια και πάνε έτσι. Μια ώρα πολύ ωραία κίνηση στο τσα-τσα-τσα είναι τα ποπομέρια να τσακώνονται μεταξύ τους. Πιο πολύ, δώσε. Σπάει σ' αστέρια η βραδιά. Και πάμε να δούμε την τελική κατάταξη της βαθμολογίας με βάση τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής. Καλή δύναμη σε όλους σας. Περιμένω με αγωνία να σας δω την επόμενη Κυριακή. Δεν υπήρχε αποχώρηση γιατί ήταν. Ήταν το πρώτο. Λοιπόν, να πω μερικά πράγματα εγώ έτσι που τώρα πέρα. Ναι, Γιώργο. Καταρχήν, λόγω της κρίσης φαντάζομαι. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε όμως και εμείς. Καλή μόνο κολλή. Γιατί τι έχω την αφεντία. Για πες. Λόγω της κρίσης φαντάζομαι έχει μικρύνει το στούντιο. Στέλιο, δεν είναι. Είναι μέσα και το green room. Ναι, το έχει μικρύνει. Όλοι ήταν καλοί. Εντάξει, άλλοι καλύτεροι, άλλοι χειρότεροι. Εντάξει, ξεχώρισαν θεωρώ η Παπαδημητρίου. Δηλαδή θεωρώ ότι η Παπαδημητρίου θα χτυπήσει. Και ο Βρετός.
Δεν τον είδα το παιδί και δεν έχω άποψη. Είστε πρώτο. Εμένα κάτι ένα δεν μ' άρεσε, ρε παιδί μου, αλλά πιστεύω ότι θα το βρει. Ο Αγγέλου είχε αμηχανία μεγάλη. Δεν μ' άρεσε ο Αγγέλου. Ξέρεις τι, δεν του είχαν βρει και τη θέση. Μία τον βάζαν πλάτη με το κοινό. Μία μπροστά. Δηλαδή τον είχαν τρελάνει. Είχε και λίγο τράχη, δεν ήθελε και περισσότερο, α πούμε. Εντάξει, ήταν πρώτο, ήταν τρακαρισμένο. Ναι, αυτό το βρήκε, ρε παιδί μου. Το γυρίστηκε με πλάκα και ήταν ωραίο που πέτυχε. Γιατί ξέρει και πώ να σταθεί. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι. Λίγο το σχολιάζετε τώρα, γιατί έχουμε συνηθίσει τη Βούκησα σε αντίστοιχα στο Τζαστ. Τη Μέρη Σινατσάκη. Τη Μέρη Σινατσάκη. Η γυναίκα, όπως και να το κάνουμε, κάνει λίγο το μαλλί. Φοράει ένα ρούχο, έχει το μαχαιριά. Εντάξει, αν ήταν, συγγνώμη, αν ήταν ο αυτός ήταν καλύτερος. Που δεν μπορεί, όχι, που δεν μπορεί ο ένας Σαμαράς. Ο Σαμαράς είναι άλλη κατηγορία. Γι' αυτό, γιατί... θα ήταν καλύτερο ο Σαμαράς. Όχι, ξέρεις, αλλά τώρα βάλανε έναν άνθρωπο, έναν ηθοποιό. Ας μην πήγαινε, βρε Φεούλα, μα δεν ήθελε. Ο Αργύρης όμως, επειδή έχει και φιλική σχέση με τη Ζέτα εδώ και χρόνια, θα αυτό μπορούσε να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον εξέλιξη. Και είναι η πρώτη φορά που έκανε κάτι τέτοιο. Είναι ηθοποιός ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Δεν είναι το συγκρίνεις με τη Σινατσάκη. Που είναι παρουσιάστρια. Εντάξει, όλοι κρινόμαστε όμως. Να κάνουμε τώρα. Να μην πούμε τι όνομαστε, ρε φίλε. Δηλαδή, είπα ότι δεν μ' άρεσε πολύ. Τι να κάνουμε. Αν επιτρέπετε, αυτό που λέει ο Γιώργος σχολιάστηκε πολύ στο Twitter. Επίσης, η Τριφύλη και η Μπάρμπα μάζεψαν τα περισσότερα σχόλια. Ήταν όμως η Τριφύλη. Είχαν γέλιο όμως, έτσι. Τη Μπάρμπα φάνηκε το. Τον Ινή. Το βρακί. Έγινε επανανισμός. Έγινε επανανισμός. Φάνηκε όντως. Είδαμε το βανάκι της Μπάρμπα. Καλέ, δεν πρέπει να ήταν, γιατί αυτά τα φορέματα από μέσα έχουν επένδυση σε κορμάκι. Είναι χορεύτη η Ευαγγελία, ξέρει, έτσι. Δεν είναι, δεν φοράς το εσώρουχο και μια φούστα από πάνω. Όχι, δεν σε τρελάνω. Είχαμε ωραίες γυναικείες παρουσίες. Παιδιά, χαμός γίνεται. Τι κορμιά έχουν φτιάξει όλες τους. Ντορέτα Βαδημητρίου, Κυριακή, φέτες. Πάντω και η Μπάρμπα μπράβο της που πήγε και η Τριφύλη μπράβο της που πήγε. Μια χαρά τα κατάφερε. Πολύ, ναι, ναι, ναι. Ο Γρομίδας, πολύ καλό στο ποιό. Βασιλείου. Αξιοπρεπέστατο. Και οι Νάριε ήταν χαριτωμένοι. Ωραία, οι Νάριε. Ωραία, οι Νάριε. Ήταν ένα-δύο τεχνικά. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση με την Άριε επειδή το αναφέρατε. Ότι έλεγε πριν στο βίντεο που κάνουν τι πρόβε ότι είμαι λίγο αγοροκόριτσο και βγήκε χθε στο live και ήταν εντελώ. Γκέρλι. Κατούλα, νιάου νιάου. Τέτοια πράγματα. Εσένα πιο πολύ ποια σου άρεσε ή ποιο. Στο χορό, έτσι που είδες κάποια πράγματα. Κοίτα τώρα, εγώ επειδή είμαι και άντρας, γυναίκες μου αρέσουν. Ποιά σου άντρας, παιδί μου. Φυσιολογικό αυτό. Η Παπαδημητρίου μου άρεσε, νομίζω. Παπαδημητρίου. Εσένα, Δημήτρη μου. Εγώ δεν τα είδα. Αλλά... Τώρα, έτσι που είδες, τώρα, Δημήτρη, εντάξει. Την Ντορέτα, ναι. Εσένα, Σάσα. Εμένα μου άρεσε Παπαβασιλείου. Εσένα, εγώ επειδή το είδα η Ντορέτα από γυναίκες και από άντρες ο Βρετός. Ο Βρετός. Πολύ καλό. Ο οποίος είχε την πιο υψηλή βαθμολογία. 35 βαθμούς. Μπράβο στο Φαλιδιώτη. Τελευταίο ποιος ήταν ο Ιβάζης. 25 ο Ιβάζης. Του βάλε 4 ο Λάτσιο. Ο Ιβάζης πήρε το 4 από το Λάτσιο. Το δεν θα ήταν καλός φαίνεται. Με άριστα το 10. Όχι, ναι. Ναι. Απλά στο 10 για να φτάσουμε θα περάσει καιρό. Καλά, βάλανε 6 και 7 για μπιακό. Ακόμα και ήταν δουλάκι που θα ήταν καλή, ποτέ δεν έβαλε κακούς βαθμούς. Εντάξει, άμα δεν ήταν καλός, γιατί να. Πάμε. Πολύ ωραία, λοιπόν. Πού πάμε? Το 4. Break πάμε. Κάνουμε. Άντε πάμε, πρέπει να κάνουμε. Το αγαπημένο μου παράδειγμα. Ναι.